Κύριε Υπουργέ, κύριε Πετραλιά, επιχειρήσατε μια πολιτική ατιμία. Θέλετε να εμφανίσετε την τροπολογία σας ότι ικανοποιείτε τα αιτήματα των εργαζόμενων. Αν ήταν έτσι, γιατί κινητοποιούνται? Γιατί βγαίνουν στο δρόμο? Γιατί ξεσηκώνονται? Πείτε μας το λόγο, δεν καταλαβαίνουν την τροπολογία σας? Ή μήπως επειδή έχουν καταλάβει πολύ καλά την τροπολογία σας, αγωνιούν για την κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά την ψήφισή της και με την αγωνιστικές τους κινητοποίησεις, με τη δράση προσπαθούν να το μετατρέψουν σε ένα άχρηστο χαρτί? Γιατί επί της ουσίας πρέπει να μας απαντήσετε ειλικρινά. Για ποιο λόγο φέρατε αυτή την τροπολογία? Τι κρύβεται από πίσω? Γιατί, για παράδειγμα, εμείς το λέμε καθαρά, αλλάζετε τον όρο παραχώρηση εν λειτουργία της εταιρείας στον επενδυτή και τώρα μιλάτε για παύση λειτουργίας? Ποιος το επέβαλε αυτόν τον όρο? Είναι υπόθεση της κυβέρνησης και επιλογή ή ο επενδυτής ο οποίος θέλει να πάρει την επιχείρηση? Ένα δεύτερον, ξέρετε πολύ καλά ότι έπαυσε η παραγωγική της δραστηριότητα με κυβερνητική απόφαση. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ευθύνη γι' αυτό. Όπως επίσης ότι μέχρι τώρα συντηρούν την επιχείρηση και αποφεύγουν το οποιοδήποτε ατύχημα το οποίο θα μπορούσε να συμβεί. Άρα λοιπόν δεν κάθονται, εργάζονται και πληρώνονται. Και από αυτή την άποψη, ποιος ο λόγος λοιπόν να προχωρήσετε επί της ουσίας στη συνολική παύση των λειτουργιών και στη διακοπή των συμβάσεων εργασίας τους? Γιατί αυτά τα προγράμματα τα οποία αναφέρατε είναι προγράμματα ανακύκλωσης ανεργίας. Οι εργαζόμενοι θέλουν να παραμείνουν στον τόπο δουλειάς τους. Θέλουν να δουλέψουν για την επιχείρηση, για να μπορέσει ακριβώς και να λειτουργεί και να μπορέσει να, να είναι σε λειτουργία και συντηρημένη. Άρα λοιπόν με όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανίσατε θα μπορούσε να έχει και παραγωγική δραστηριότητα και να εξυγχρονίζεται και να συντηρείται η επιχείρηση αυτή και να έχει και έσοδα για το δημόσιο. Όμως η συγκεκριμένη επιλογή την οποία κάνατε αφαίρεσε αυτή τη δυνατότητα για να απαξιωθεί ακόμη περισσότερο και επί της ουσίας να πουληθεί για ένα κομμάτι ψωμί και να την πάρει ο τυχόν επενδυτής καθαρός από εργαζόμενους. Για να προσλάβει τι? Εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Φτηνούς, αναλώσιμους, για να διασφαλιστούν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους. Από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Αυτή η τροπολογία είναι για να αποσυρθεί. Αν θέλατε, υποτίθεται ένα-δύο αιτήματα παραμονής στις οικίσεις τους, θα μπορούσε να είχατε φέρει μόνο αυτό. Αν θέλατε αυτό το πράγμα να διασφαλίσετε την λειτουργία του ιατρείου, την παραμονή, αλλά και πάλι, το ζήτημα είναι το εξής, το ουσιαστικό. Θα παραμείνουν στην εργασία τους? Με αυτό εδώ πέρα λέτε όχι. Όσο παραμένει η προσωρινή διαταγή. Και το τελευταίο ερωτηματικό, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει αναδρομική ημερομηνία? Γιατί ίσχυε από 17 έκτου η συγκεκριμένη τροπολογία? Για να προλάβει την απόφαση του δικαστηρίου ή για να καταστήσει την απόφαση του δικαστηρίου επειδή είναι αναδρομική η ισχύ της άκυρη για την προσωρινή διαταγή μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα?